Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Το παιχνίδι, το εξαναβολής παιχνίδι για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Γ' Εθνική Κατηγορία στο δεύτερο όμιλο εδώ στην Κοζάνη, στο ΔΑ Κοζάνης, έχει τελειώσει. Μεγάλη νικήτρια η ομάδα του ΟΦΑΜ, του Αγίου Ματθαίου από την Κέρκυρα με 0-1. Έχω τη χαρά και την τιμή δίπλα μου να έχω τον coach των φιλοξενούμενων, τον coach του ΟΦΑΜ, τον Γιάννη τον Καμπέτα. Coach, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνεις να μιλήσεις εδώ στην κάμερα της Αθλητικής Ανασκόπησης. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Καταρχήν χαίρομαι που είμαι μαζί σου. Ξέρεις ότι την Κοζάνη την αγαπάω. Έχω περάσει από εδώ την μεγάλη ομάδα της Κοζάνης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα πραγματικά παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα με μεγάλη οργάνωση. Ευτυχήσαμε, βάλαμε ένα γκολ και θεωρώ ότι μπορεί να μην βγάλαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά τακτικά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και όταν μείναμε και με 10 παίχτες, θεωρώ ότι εκεί τα παιδιά πραγματικά υπερβάλλανε αυτούς και είναι άξιοι των συγχαρητηρίων, γιατί πραγματικά είχαν πάρα πολύ καιρό με άσχημα αποτελέσματα. Η ψυχολογία τους δεν ήταν καλή. Και το άλλο παύλο μου που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πιστεύω ότι η διακοπή των 20 ημερών μας έκανε καλό, διότι γνώρισα τα παιδιά εγώ, αυτοί γνώρισαν εμένα και είχαμε ένα πλάνο παιχνιδιού. Σίγουρα δεν ήταν το αμυντικό κομμάτι της τακτικής αυτό που θέλαμε σήμερα να κάνουμε, αλλά δυστυχώς αν μείναμε με 10, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτές τις κατηγορίες είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Γιατί δεν έχουμε και πολύ βάθος στον πάγκο. Θεωρώ όμως ότι και ο κόσμος και ο φίλαθος που ήταν σήμερα ήταν πάρα πολύ κόσμιος, τον ευχαριστούμε. Και θέλω να δώσω πολλά δηλαδή συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά υπερβάλλαν αυτούς για μια άλλη φορά και κάναν μια μεγάλη νίκη επί μιας ομάδος η οποία είναι πάρα πολύ καλή και τη συμπαθώ πολύ. Έχετε 3 παιχνίδια εντός έδρας, μέσα στο γήπεδό σας, μέσα στην έδρα σας. Είναι εφικτή η σωτηρία της ομάδας? Κοίταξε, εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, για μας κάθε παιχνίδι είναι τελικός, Παύλο μου, να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς παίζουμε πάντα για την νίκη. Θεωρώ ότι τα παιδιά πλέον έχουν καταλάβει και αυτά μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε, ότι υπάρχουν δυνατότητες στην ομάδα, υπάρχουν ταλέντα στην ομάδα, αλλά θέλει και τύχη, όπως είχαμε και σήμερα. Τύχη, όχι να μειώσει την προσπάθεια, αλλά και η αντίπαλη ομάδα την κλασική ευκαιρία την έκανε. Έτσι, ο τερματοφύλακας μας ήταν καλός, η αμυντική γραμμή σωστή. Στα χάφη δεν είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία, αλλά πιστεύω όμως στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι η σωτηρία πάντα εξαρτάται από εμάς. Γιατί αν είμαστε εμείς, έχουμε αυτό το πάθος, αυτό το ζήλο και αυτή τη θέληση που είχαμε εδώ, θα εξαρτηθεί από εμάς. Αλλά είναι δύσκολο, έτσι. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε ευχαριστώ για ακόμα μία φορά που, παρότι γνωριστήκαμε μέσω τηλεφώνου και σε είδα για πρώτη φορά τώρα εδώ στο γήπεδο, χαίρομαι πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι έχετε μία πόρτα να απευθύνεστε πλέον στην αθλητική ανασκόπηση που προσπαθούμε να προβάλλουμε περισσότερο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τις ομάδες εδώ της Δυτικής Μακεδονίας. Χαρήκαμε πολύ που σας είχαμε εδώ στην αθλητική ανασκόπηση. Καλό ταξίδι, εύχομαι και μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, όταν θα έρθει στην Κέρκυρα, σε φιλοξενήσω, γιατί πραγματικά εγώ είμαι και τιμή για τη δικιά μου που σε γνωρίζω. Έχεις μια αθλητική εκπομπή πάρα πολύ καλή και με έχει βοηθήσει, να είμαι ειλικρινή, σα το πω έτσι δηλαδή. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πολύ. Να είσαι καλά. Όπα. Δεν πειράζει.